Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τώρα τον Νικόλα τον Γεωργίου στην παρέα μας. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους δύο Πανίκους και στη Μαρή. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς είδες το απόψινο παιχνίδι? Νομίζω η Ομόνια δεν ήταν πολύ καλή. Ακόμα δεν πήρε τις τροφές της. Για να είμαι ειλικρινής, και στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει φέτος το προάθλημα είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές της δυνατότητες. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα και θεωρώ ότι ήταν κάπως καλύτερη από τη Δόξα. Νομίζω όμως σιγά σιγά και με την επάνωδο 2-3 παιχτών που περιμένουν να μπουν στην ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Νικόλα, ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα αυτό για σένα? Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί η Πάφος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και η Ομόνια αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Ακόμα θέλει δουλειά η ομάδα. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι πολύ πίσω είναι πολύ κάτω, δεν δείξαν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ξεκίνησε πολύ γρήγορα η ομάδα στις υποχρεώσεις. Έχει παίξει Ευρώπη. Υπάρχουν νεαροί παίχτες στην ομάδα που είναι πολύ σημαντικό. Όταν είσαι νεαρός, δεν μπορείς να πηγαίνεις συνέχεια με καλή φόρμα. Άρα αυτά τα σκαμπανεβάσματα η Ομόνια θα τα έχει. Και γιατί περιμένουμε από τους νεαρούς, αρκετούς Κύπριους, να σηκώσουν την ομάδα. Άρα αυτό θα πρέπει να περιμένουμε σαν φιλάθλης Ομόνιας. Και γι' αυτό είπα ότι περιμένω ακόμα ένα-δύο παίχτες, όπως τον Τίσκερουντ, όπως τον Ποντεάκ. Αν έρθει ο Κούσουλος, όσο πιο γρήγορα έρθει, το ανέβασμα του Τσέποβιτς και του Αντιαμγουέν, που είναι και οι δύο ακόμα είναι πάρα πολύ πίσω. Άρα η Ομόνια κάθε αγωνιστική νομίζω θα γίνεται και καλύτερη. Το ότι σας έδωσα γρήγορες αποφασιστικές απαντήσεις ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, κανένας Ομόνια δεν είναι ευχαριστημένος. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη απουσία του Ντίσκερουτ για την Ομόνια. Πανίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Μετράει, μετράει. Είναι φυσικά το σύνολο των ποδοσφαιριστών που λείπει, αλλά θεωρώ ότι η απουσία του Ντίσκερουτ είναι καθοριστική για την Ομόνια. Έδινε την ισορροπία που της λείπει τώρα. Βλέπεις ότι μοιράζεται στα δύο, αλλά ο Νικόλας σας πει. Ναι. Είναι, ενώ σήμερα έχει χρησιμοποιήσει τον Νικόλα εκεί στο κέντρο. Για να φαντάζουμε, ο λόγος που το έκανε ο Μπέρκ είναι για να σταματήσει σαν αντεπιθέσεις της Πάφου, που είναι πολύ καλή ομάδα, γρήγορη και με κάθετες. Το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Όταν λείπει ο Γιόρτη, η ομάδα δεν έχει οργανωτικότητα. Άρα ο Ντίσκερουν, που θα ήταν ο επόμενος που θα ανάλαβανε αυτό το ρόλο, είναι... δυστυχώς είναι τραυματίας. Άρα εκεί ένα-δυο παίχτες από την Ομόνια θα μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Άρα είναι διπλό το ταμπλό που παίζει η ομάδα. Άρα σιγά σιγά θα ανεβεί η ομάδα. Ελπίζω να μην μείνει πίσω και να τρέχει και να μην φτάνει. Όμως, όπως βλέπω, το προάθλημα θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί. Είναι πάρα πολύ δυνατές οι ομάδες. Και αυτό που θα κάνει η ομάδα, η Ομόνια, είναι να κοιτάζει τα δικά της παιχνίδια, να ανεβαίνουν σιγά σιγά οι παίχτες που θα ανεβούν, είμαι σίγουρος. Και τώρα, μέχρι το τέλος, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και είμαστε ακόμα πολύ στην αρχή. Της λείπει λίγο η φρεσκάδα, Νικόλα. Είναι λίγο έτσι ακόμη πάρα πολύ βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών.
Είναι λίγο κουμπομένη. Είναι πάρα πολύ σφιχτή η Ομόνοια. Δηλαδή, κοιτάζοντας. Και παρά το γεγονός ότι έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ναι, έχει, τα ευρωπαϊκά. Έχει πλεονέκτημα έναντι και της Δόξας, έχει πλεονέκτημα έναντι και της Πάφου και βλέπεις αυτές τις δύο ομάδες να είναι πιο φρέσκες, πιο σπιρτάτες, πιο γρήγορες, με περισσότερη ενέργεια. Ναι, δεν θέλω τη γνώμη του Νικόλα. Γιατί, ναι. Γιατί υπάρχει αυτό. Και αν επηρεάζει. Αν επηρεάζει και το γεγονός ότι το παίζεις και σε διπλό ταμπλό. Ναι. Αυτό είναι πρωτίστως ο πρώτος ρόλος και όπως είπα υπάρχουν αρκετοί νεαροί Κύπροι. Υπήρχαν 3-4 τραυματισμοί μαζεμένοι, άρα οι επιλογές σου δεν είναι άφθονες. Άρα αυτοί οι παίχτες θα καλεστούν να παίξουν Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα. Για μια ομάδα σαν τη Δόξα που είναι πολύ δυνατές και σαν την Πάφο που αθλητικές ομάδες, σαν τη Ζήτη είναι πολύ αθλητικές ομάδες. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο για αυτούς να βγουν στην κόντρα και να φανούν ότι είναι φρέσκοι. Αν αυτή την ομάδα τη βάλεις να κρατάει μπάλα και να επιτεθεί, θα αντιστραφούν οι ρόλοι. Δυστυχώς η Ομόνοια και η ιστορία της και οι χαρακτήρες σαν ομάδα είναι να επιτεθεί και να κρατήσει μπάλα. Άρα είναι δύσκολο να είσαι συνέχεια στην επίθεση, να προσπαθείς να βάλεις γκολ και τη συνάμα να είσαι και φρέσκος στην άμυνα. Εκείνο που είδα εγώ σήμερα και μου άρεσε ήταν η άνοδος του Γιούστε. Ο Γιούστε ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Έχει αρχίσει να μπαίνει στο πετσί της ομάδας και νομίζω θα βοηθήσει στον ανασταλτική σε αυτά τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Ομόνοια με αυτές τις ομάδες. Δηλαδή στις αντεπιθέσεις, να ηρεμήσει λίγο την ομάδα. Ο Γιούστε μου άρεσε σήμερα και νομίζω ήταν ένα από τα καλά της ομάδας σήμερα. Νικόλα, μια τελευταία ερώτηση. Θέλω μια μονολεκτική απάντηση. Η Ομόνοια είναι στους 4 βαθμούς. Ο Απόλλωνας είναι στους 12 βαθμούς. Αυτή η διαφορά των 8 βαθμών φοβίζει την Ομόνοια? Νωρίτερα ο Πανίκος είχε κάνει την ίδια ερώτηση στον Γιώργο τον Ιωσηφίδη. Εγώ αντιστρέφω λίγο την ερώτηση του Πανίκου στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Στους 4 είναι με έναν αγώνα λιγότερο. Παιχνίδι λιγότερο. Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορεί να πάει στους 7, άρα η βαθμή θα είναι 5. Νομίζω είναι γρήγορα. Είναι γρήγορα, αλλά πρέπει η Ομόνοια πολύ σύντομα και να αρχίσει να παίρνει νίκες, να βελτιώνει την εμφάνισή της, να πιάσει ένα ρυθμό καλών, ώστε να πείσει και η ίδια την ομάδα ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Με το να μένουμε πίσω και να χάνουμε βαθμούς, θα είναι μεγάλες απώλειες. Άρα αυτό μου είναι υπομονή, δουλειά. Και νομίζω είναι πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Νικόλα. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Νικόλα. Ναι. Α, εντάξει. Έλα, κάτι θες να μας πεις? Θα ήθελα να πω κάτι, γιατί ναι. Εδώ στις 2-3 αγωνιστικές γίνεται ένας χαμός με τη διαιτησία. Α, ωραία, έλα, πες. Ναι, αυτό νομίζω που ξύπνησαν οι μνήμες της περασμένης Δευτέρας και τα έβαλαν όλοι με τους διαιτητές, με τα ΒΑΡ και ξέρω εγώ. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κρατήσουν τους τόνους κάτω. Είδαμε και σήμερα, είδαμε και το παιχνίδι πριν 2 εβδομάδες, είδαμε και το παιχνίδι της πρώης αγωνιστικής και της τρίτης και της δεύτερης, ότι σε όλα τα παιχνίδια θα γίνονται λάθη. Δεν μπορεί με μια γονοκοντιλιά σε ένα παιχνίδι, είτε παίζει Ομόνοια είτε παίζει οποιοσδήποτε, να γίνονται ανακοινώσεις από όλους και από τους δημοσιογράφους και από τις ομάδες να βγάζουν ανακοινώσεις. Άρα πρέπει, νομίζω, είναι πολύ δυνατόν προάθυνα φέτος. Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν, να αφήσουν τη διαιτησία και τους βαρίστες, πώς τους λένε, να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτές οι ανακοινώσεις που έβγαλαν όλες οι ομάδες σωριδών τη Δευτέρα, νομίζω ήταν τη Δευτέρα, νομίζω ήταν αχρίαστες και δεν έπρεπε να γίνουν. Εντάξει, να πω ότι φοβούνται την Ομόνοια δεν είναι αυτό ότι έπαιξε η Ομόνοια, αλλά βλέπουμε σήμερα ευνοήθηκε ο Απόλλωνας. Άρα και η ΑΕΛ που ήθελε ξένους αδικήθηκε. Άρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν, θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Και πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή.
και να δώσουμε Μάλιστα, χρόνο. Έχουμε υπόμονη και νομίζω ότι θα πάμε μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου. Νικόλα, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντική και η τελευταία τάκα από τον Νικόλα τον Γεωργίου.